Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και επιστρέψαμε με την ώρα του διαδικτύου. Κοντά μας ο Τρίφωνας Τυπούρτης. Τρίφωνά μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Τη νέα, είχαμε μια συζήτηση νωρίτερα εδώ με τον Αντιδήμαρχο, ήταν ατελείωτα τα μηνύματα με αφορμή και το συμβάν στην παιδική χαρά. Βέβαια, ο κόσμος λέει ότι από το πλεόνασμα του Δήμου να φτιάξουν 5 παιδικές χαρές πρότυπες για αρχή. Και μετά βλέπουμε, μιας και μιλάμε για πλεονάσματα, μιας και τουλάχιστον ο Δήμος Ιωαννιτών παρουσίασε ένα πλεόνασμα αρμοδίως με τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Μανταλόβα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα στην καθημερινότητα, στην ίδια ώρα η κυβέρνηση βεβαίως θέλει να βάλει το χεράκι της. Θα μείνει το πλεόνασμα ή θα πάει σε κλειστό λογαριασμό. Για να δούμε, τι μέλη γενέστε, θα δείξει. Λοιπόν, Τρίφωνα, τι μας έχεις ετοιμάσει? Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα ό,τι αφορά τα πλεονάσματα και το νομοθετικό περιεχόμενο. Είναι λίγο πρόβλημα για τους Δήμους, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν πιο σοβαρά προβλήματα. Έχω κάνει ένα ρεπορτάζ πάνω σε αυτό, θα το πούμε στη συνέχεια, να μην το πούμε από την αρχή, και θα εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Πολύ ωραία. Τις τελευταίες ημέρες λοιπόν διαβάζουμε και ακούμε συνεχώς για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και για τον πόλεμο μεταξύ των κομμάτων, αλλά και την ένταση που προκλήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη συζήτησή του. Όλοι ασχολήθηκαν με τις αντιδράσεις των δημάρχων, με το τι θα πει ο καθένας από αυτούς, αν στηρίζουν την απόφαση της κυβέρνησης ή αν διαμαρτύρονται στο αν θα περάσουν τα αποθεματικά του Δήμου τους σε κλειστό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό όμως που δεν ασχολήθηκε κανείς, ή τουλάχιστον δεν ασχολήθηκε όσο θα έπρεπε, είναι με την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών πως αν τα αποθεματικά από τα νοσοκομεία της χώρας και από τα ασφαλιστικά ταμεία παρθούν, μπαίνουν στα τα κεφάλια των πολιτών σε γκυλοτίνα. Μια δήλωση πέρα για πέρα αληθινή, αφού με μια τέτοια ενέργεια η δημόσια υγεία θα καταρρεύσει, εφόσον ό,τι αποθεματικό από δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία και ΟΤΑ δεσμευθεί, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από την Τράπεζα της Ελλάδας όπως εκείνη κρίνει, ενώ το ανώτατο ποσό που θα μπορούν να πάρουν για άμεση κάλυψη οι φορείς θα είναι μόλις το 10% του δεσμευμένου ποσού. Τα ασφαλιστικά ταμεία είναι ήδη σε οριακή κατάσταση και έχουν 2 μηνών οφειλές προς τον ΕΟΠΗ. Στον ΕΟΠΗ επίσης χρωστούν 100 εκατομμύρια ευρώ ξένα ασφαλιστικά ταμεία από νοσήλια ασφαλισμένων στην Ελλάδα, με άγνωστο το ποσό που χρωστούν οι ξένες ασφαλιστικές εταιρείες για νοσηλεία τουριστών σε ελληνικά νοσοκομεία. Τώρα με τη σειρά του, το ελληνικό δημόσιο μέσω του ΕΟΠΗ πάντα χρωστάει 140 εκατομμύρια ευρώ σε νοσοκομεία της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ελβετίας και Βρετανίας για χειρουργία Ελλήνων ασθενών που έπρεπε να νοσηλευτούν άμεσα σε εξειδικευμένες κλινικές και που ενώ τα ταμεία είχαν εγκρίνει τη μετάβαση και τα νοσήλειά τους, παρόλα αυτά δεν έχουν πληρώσει. Το χρέος αυτό από τις 31 Μαρτίου είναι ληξιπρόθεσμο και η κατάσταση θα φτάσει στο απροχώρητο αν τα νοσοκομεία του εξωτερικού προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα προς εισπράξη, ενώ από τη μεριά του το ελληνικό κράτος δεν έχει κάνει καμία κίνηση ώστε να εισπράξει τα χρωστούμενα, φοβούμενο μήπως προβούν σε ίδιες κινήσεις οι ξένοι. Ένας φαύλος κύκλος λοιπόν που ως μόνο αποτέλεσμα έχει την εγκατάλειψη της υγείας των πολιτών στο έλεος των όποιων ιδιωτών, γιατρών και προμηθευτών. Τα νοσοκομεία και οι φορείς υγείας είναι εκείνα που στηρίζουν την ελπίδα του Έλληνα πολίτη στις κρισιμότερες στιγμές της ζωής του, αυτές της υγείας του φυσικά, και το λιγότερο που μπορεί να επέλθει έπειτα από κάτι τέτοιο είναι η ηθική κατάπτωση των πολιτών, που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινή μάχη της επιβίωσης και όχι μόνο. Η υγεία λοιπόν και η ζωή των πολιτών της χώρας θεωρώ ότι δεν είναι ούτε λακκούβες προς ασφαλτόστρωση, ούτε όποιο λογής έργο που πρέπει αναμφισβήτητα να γίνεται από το Δήμο και ή από περιφέρεια ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα. Η δημόσια υγεία και η έλλειψη νοσοκομειακών υλικών, η μη έλλειψη νοσοκομειακών υλικών, είναι αυτά που σώζουν τη ζωή των πολιτών. Αυτά θεωρώ πιο σοβαρά πράγματα από ότι τα αποθεματικά των Δήμων. Όχι ότι υποβαθμίζω το συγκεκριμένο θέμα, αλλά αναφέρθηκα και είπα τι εννοώ. Είναι πρόβλημα με το θέμα της δημόσιας υγείας. Θα πρέπει να κοιταχθεί ιδιαίτερα από την κυβέρνηση ό,τι αφορά το αποθεματικό τουλάχιστον των ασφαλιστικών ταμείων ή των νοσοκομείων. Έτσι. Και θα πρέπει φυσικά να υπάρχει και άμεση ενημέρωση
και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και των πολιτών. Έτσι είναι. Τώρα να φύγουμε λίγο από εκεί και θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα που τις τελευταίες μέρες επισκιάστηκε από την επικαιρότητα του Eurogroup και των συναντήσεων της κορφής που υπήρξαν την περασμένη εβδομάδα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με τα κόκκινα χρέη των πολιτών προς τις τράπεζες και δημοσιεύθηκε σε πολλά ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και έντυπες εφημερίδες, χωρίς ωστόσο να αναλυθεί η ουσία του. Θα ξεκινήσω με μία είδηση που είχε ως πρώτο τίτλο το χωνί και στην ηλεκτρονική του σελίδα, όπου αναφέρεται πως ο Φιλέτης πέτυχε την 100% διαγραφή των χρεών του. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, έγινε δεκτή από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης αίτηση ο Φιλέτη για ένταξή του στον νόμο Κατσέλη για υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Με βάση τα περιουσιακά και οικονομικά στοιχεία, αλλά και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει εν λόγω πολίτης, προέβη σε πλήρη απαλλαγή από το 100% των χρεών του και όρισε μηδενικές καταβολές για 5 έτη, ώστε μετά την πάροδο της οποίας να επέλθει η κατά νόμο οριστική απαλλαγή του από αυτές. Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, με την υπαριθμόν 1406 του 2015 απόφασή του και πνεύμα ερμηνείας του νόμου υπέρ των καταναλωτών, έκρινε στην πράξη περιπτώσεις οφειλετών με μηδενικά εισοδήματα που καθιστούν σαφώς αδύνατη την κάλυψη οποιασδήποτε στοιχειώδους βιωτικής ανάγκης τους, πόσο μάλλον την πληρωμή των οφειλών τους προς τους πιστωτές τους. Ο Φιλέτης, λόγω της ρευστότητας του εργασιακού του περιβάλλοντος, προχώρησε στη λήψη και χρήση πιστωτικών καρτών για την κάλυψη των υποχρεώσεών του. Το 2010 εμφάνισε σοβαρό πρόβλημα υγείας, οπότε και αναγκάστηκε να διακόψει την εργασία του λόγω των συμπτωμάτων της ασθένειάς του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Το σύνολο των οφειλών του κατά τον χρόνο συζήτησης της αιτήσεώς του ανερχόταν στο ποσό των 71.000 ευρώ περίπου. Απαιτήσεις οι οποίες δεν ήταν εμπραγμάτως εξασφαλισμένες, αφού ο Φιλέτης δεν είχε κινητή ή ακίνητη περιουσία. Το δικαστήριο εφάρμοσε τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 3869 του 2010, του κοινός του νόμου Κατσέλη, σύμφωνα με την οποία μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις οφειλετών οι οποίοι εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητά τους, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιωτικών αναγκών ή άλλων λόγων ιδίας τουλάχιστον σοβαρότητας, δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Έτσι προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές και ορίζεται επανασυζήτηση. Ωστόσο, εν προκειμένου, παρά τη ρητή διατύπωση του νόμου για επανακαθορισμό συζήτησης για την επαναξιολόγηση της κατάστασης του Φιλέτη εντός της πενταετίας, το δικαστήριο προχώρησε απευθείας στην οριστική διαγραφή των χρεών του Φιλέτη, κρίνοντας ότι έχει την διακριτική εκ του νόμου ευχέρεια να εκαθαρίσει και εξ αρχής το θέμα της απαλλαγής του. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα στον οφειλέτη να απαλλαγεί ολοκληρωτικά από τις παρανόμως ανατοκισμένες και επιβαρημένες με έξοδα και λοιπές χρεώσεις οφειλές του, αφού μετά την πάροδο της πενταετίας, κατά την οποία και δεν θα προβαίνει σε καταβολές, θα απαλλαχθεί από το 100% των οφειλών του. Έπειτα λοιπόν από την όποια δημοσιότητα πήρε αυτή η είδηση, έρχονται δημοσιεύματα που αναφέρουν απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς πως με πρωτοβουλία της για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης αλλά και για την ανακούφιση των πελατών πολιτών, υλοποιεί πρόγραμμα ρυθμιστικών οφειλών όπου και διαγράφει το 100% των συνολικών οφειλών μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ σε πολίτες πελάτες της, που θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου 4320 του 2015. Ο νόμος αυτός δεν είναι ο νόμος Κατσέλη, είναι νόμος που ψηφίστηκε φέτος από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξηγήσω τι είναι αυτός ο νόμος παρακάτω και ποιοι μπορούν να υπαχθούν. Και ποιοι μπορούν να υπαχθούν έτσι, να μην παραλείψουμε. Η διοίκηση της Τράπεζας, λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωσή της πάντα, αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε πρόγραμμα διαγραφής ή προνομιακής ρύθμισης των οφειλών των οικονομικά αδυνάτων πελατών της, συμβάλλοντας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Συγκεκριμένα,
πρώτον διαγράφει το 100% των συνολικών οφειλών μέχρι 20.000 ευρώ για όλα τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες. Και δεύτερον, παγώνει τα στεγαστικά δάνεια και διαγράφει τους στόκους για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάγονται στις διατάξεις του νόμου. Στο πρόγραμμα τώρα αυτό εντάσσονται οι δικαιούχοι του νόμου 4320 του 2015, όπως σας είπα, όσοι δηλαδή πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την ένταξή τους στο νόμο. Έπειτα από αυτή την ανακοίνωση και με τις απόψεις να διήστανται ως προς το πραγματοποιήσιμο της απόφασης, έρχεται μία δήλωση του Προέδρου του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας, που τις τελευταίες εκλογές είχε κατέβει μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, του κυρίου Βάκη Τσιομπανίδη, ο οποίος χαρακτηρίζει επικοινωνιακή απάτη την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς. Η ανακοίνωση του Προέδρου έχει ως εξής. Επικοινωνιακή απάτη διαγραφή χρεών από την Τράπεζα Πειραιώς, εφόσον αφορά εισοδήματα έως 2.400 ευρώ ετησίως. Δεν υπάρχει στην ουσία Έλληνας με τέτοια εισοδήματα πρακτικά και τεκμαρτά, εκτός αν είναι άνεργος, άστεγος, δεν έχει μέσον μεταφοράς και φυσικά ούτε σύζυγο και τέκνα. Τελικά σε πόσους Έλληνες θα απευθύνεται αυτό το δίθεν ευεργέτημα? Απλό, φθηνό, ανέξοδο, επικοινωνιακό τρίκ του τραπεζίτη κυρίου Σάλα. Το ΑΚΕΛ επιμένει και εμένει πως όλα τα δάνεια του ελληνικού λαού είναι αποπληρωμένα από τις αντιλαϊκές ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών, από τις ξενοκίνητες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, κλείνει η ανακοίνωση του Προέδρου. Και έπειτα από την ανακοίνωση καταγγελία αυτή του κύριου Τσιουμπανίδη, ας δούμε λίγο τα κριτήρια υπαγωγής στο νόμο 4320 του 2015. Οι οικονομικές προϋποθέσεις για την ένταξη, οι εισοδηματικές μάλλον προϋποθέσεις για την ένταξη στο συγκεκριμένο νόμο είναι οι εξής. Για μεμονωμένο άτομο ετήσιο εισόδημα έως 2.400 ευρώ. Για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος, 3.600 ευρώ. Για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με δύο εξαρτώμενα μέλη, ετήσιο εισόδημα 4.200 ευρώ. Για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με τρία εξαρτώμενα μέλη, 4.800 ευρώ. Για οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη, 5.400 ευρώ. Και τέλος, για οικογένεια με τέσσερα και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με πέντε και άνω εξαρτώμενα μέλη, ετήσιο εισόδημα 6.000 ευρώ. Όσο αφορά τώρα τα περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη στο νόμο, είναι η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ' άτομο, προσαυξανωμένη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και 10.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο, και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μέλων της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολόγων να μην υπερβαίνουν για το οικονομικό έτος 2014 το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι όντως τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ένταξης στο συγκεκριμένο νόμο είναι εκτός πραγματικότητας. Και θεωρώ βάσιμη την ανακοίνωση κατά απέλητη καταγγελία του Προέδρου του ΑΚΕΛ. Και φυσικά μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει αναφερθεί σε αυτό το νόμο και το αν είναι πραγματοποιήσιμος ή όχι κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός ή κάποιος άλλος μεμονωμένος πολιτικός ή πολιτευτής. Να μην ξεχνάμε πως παρόμοιες ειδήσεις, όχι βέβαια από τράπεζες, αλλά από για το δημόσιο, ακούσαμε ξανά στο παρελθόν, χωρίς να καταλήξουν όμως κάπου. Να θυμίσω πως μόλις πέρυσι τον Αύγουστο ακούγαμε για κάποιον πτωχευτικό κώδικα για φυσικά πρόσωπα, που μελετούσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ήταν ένα πλάνο για ολική διαγραφή των χρεών προς το δημόσιο και τις τράπεζες, για νοικοκυριά που δεν μπορούσαν να καταβάλουν τις δόσεις των οφειλών τους ούτε καν όταν υπάγονταν σε ρύθμιση. Μάλιστα μας έλεγαν πως θα εξέταζαν και αντίστοιχα πτωχευτικά δίκαια στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία και πως θα έθεταν την πρόταση στην Τρόικα. Κάτι που φυσικά δεν μπορώ να γνωρίζω ποιος ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση
του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, αλλά η ουσία είναι πως δεν έγινε ποτέ. Έτσι, λοιπόν, για να κλείσω, αμφισβήτητα εδώ που έχουμε φτάσει, είναι αναγκαίο να υπάρξουν τέτοιου είδους προσπάθειες σαν αυτή της Τράπεζας Πειραιώς, αρκεί να ανταποκρίνονται στη σημερινή και αληθινή πραγματικότητα. Κινήσεις που θα σηματοδοτούν την προσπάθεια όλων για μια νέα αρχή σε σημερινές συνθήκες κρίσης. Είναι επιτακτική ανάγκη και θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες, αρκεί, ξαναλέω, να γίνονται αντικειμενικά και με αληθινά κριτήρια. Πιστεύω ότι αν θα μελετηθεί λίγο αυτό που η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς και αλλάξουν κάποια πράγματα ή αν θα υπάρξει μία αλλαγή ως προς το νόμο που ψηφίστηκε φέτος, ίσως να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα, γιατί όπως καταλαβαίνεις τα εισοδηματικά κριτήρια που θέτει ως προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ χαμηλά. Μάλιστα. Μεταφέρω και ένα μήνυμα που ήρθε. Καλησπέρα στο πιο όμορφο δίδυμο. Σας ευχαριστούμε και τους δύο για την ενημέρωση που μας δίνετε. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε και εμείς θερμά. Και μία φίλη εδώ μου λέει, θέλω να σου πω, θέσω ένα θέμα που με έχει νευριάσει από χθες. Μου στείλαν από Γιάννενα με το λεωφορείο ένα φάκελο που είχε μέσα ένα βιβλιάριο, εν πάση περιπτώσει, ένα φάκελο από Γιάννενα Ηγουμενίτσα. Πήγε ο φάκελος. Με το λεωφορείο λοιπόν στήχησε 4 ευρώ. Εντάξει. 4 ευρώ, ρε παιδιά. Πολλά μου φαίνονται. Δεν ξέρω πόσο έχει το εισιτήριο για Ηγουμενίτσα. Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Νομίζω ότι 4 ευρώ είναι και για την κόνη. Ξέρεις τι γίνεται, ναι, έχεις δίκιο. Άλλο να ήταν ένα θεριό δέμα και άλλο ένας φακελάκος τώρα. Ναι, είναι ότι είναι ένας φάκελος, είναι μικρό. Εντάξει, εκεί τώρα είναι λίγο αμφιλεγόμενα τα πράγματα. Δεν είναι λίγα, δεν είναι και πάρα πολλά όμως, γιατί αν τα χρησιμοποιήσεις το φάκελο να το στείλεις με μία courier, νομίζω θα είναι παραπάνω τα χρήματα. Ωραία, την εντύπωση έχω. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όμως και τα 4 ευρώ σήμερα για τον καθένα μας είναι πολλά. Βλέπεις πώς καταλήγουμε. Πολλά. Έτσι. Εκεί καταλήγουμε. Και η Ηγουμενίτσα δίπλα είναι, παιδιά. Θα μπορούσαμε να το δούμε λιγάκι. Αυτό λέω. Είναι ένας φάκελος. Δηλαδή, δεν είναι θηρίο δέμα να πεις ότι. Είναι ένας φάκελος. Αλλά αυτό που ρώτησα το πριν είναι ότι έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι σχεδόν τα ίδια λεφτά και για την Κόνιτσα και είναι πολύ κοντά μαζί με στην τιμή του εισιτηρίου. Στην τιμή του εισιτηρίου. Του ανθρώπου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος θα πληρώσει ένα εισιτήριο, δεν ξέρω τώρα πόσο είναι, 5,60 πόσο είναι, από εδώ 6 πόσο είναι, και 4,5 για να στείλει ένα συνόδευτο. Είναι πολλά. Μάλιστα. Λοιπόν, Τρίφωνά μου, ξανά μαζί την Πέμπτη, έτσι. Την Πέμπτη θα τα πούμε. Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω θερμά όλους που σε ένα ακόμη τηλεοπτικό ραντεβού, είναι το πρώτο της εβδομάδας, το ξεκινήσαμε μαζί.